Στο καφέ με τα Λούσαν 2015 με τις μέλη σας που μόλις κατέβηκαν από το stage. Ένα χειροκρότημα! Παιδιά, υποκλίνομαι. Εμείς υποκλίνομαι. Δεν είμαστε άξιοι για υποκλίνηση. Τα ωραιότερα live, τι κάνατε παιδιά σήμερα εκεί πάνω? Πραγματικά το λέω τώρα. Κάναμε γυμναστικές επιδείξεις. Ο Κώστας σχεδόν βούτυξε στη θάλασσα γιατί η ζέστη ήταν... Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τον πυροσβεστήρα. Τι έλεγες? Ήθελα να πω ότι κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Άσε μας ρε Κώστα. Λέω αλήθεια. Είναι αυτό η μετριοφροσύνη του Κώστα. Δεν υπάρχει. Στο πρόσωπό του. Κοιτάξτε τον. Κάνετε και σκετσάκια πάνω, εσένα σε παράτησε η τύπισσα. Σε παράτησε με τον Παντελή. Αυτό είναι εδώ τώρα. Είναι πραγματική ιστορία. Αν είναι δυνατόν τώρα να παρατήσει εμένα για να πάρει τον Παντελή. Λογικό είναι τώρα. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς πλάκα, μπράβο σας. Περάσαμε τέλεια και ο κόσμος βέβαια που ήρθε σήμερα εδώ στον Ταλούς. Περάσαμε ακόμα πιο ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για ακόμα. Εσείς το ευχαριστηθήκατε, αυτό έχει σημασία. Εμείς περάσαμε, σας λέμε, ακόμα πιο ωραία και πραγματικά το είχαμε καημό τόσο καιρό το ετοιμάζουμε αυτό με το Shock FM και έτσι, νομίζω ότι έκατσε και ήταν πανέμορφο και ελπίζω να επαναληφθεί. Εννοείται. Το θέλουμε σύντομα. Νομίζω ότι καθιερωθήκατε μέσα στα Shock FM Ταλούς Άντις 2015-2016 και ούτω καθεξής. Κάθε χρόνο. Να γίνει θεσμός αυτό και ήδη είναι η τέταρτη χρονιά από την Πονίκος, οπότε ελπίζουμε αυτό να γίνει και πέμπτη και δέκατη και εικοστή. Μακάρι παιδιά και θέλουμε μέλη σας κάθε χρόνο. Εννοείται. Εμείς θα είμαστε παππούδες, θα παίζουμε πια σαν τις Rolling Stones. Έχετε τραγούδια για όλες τις ηλικίες. Εγώ αυτό κατάλαβα σήμερα. Οπότε μην τρελαίνε. Ναι, όντως κάνουμε έτσι μια. Κάνουμε ένα ποτπουρί έτσι από όλα τα είδη μουσικής και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ποιο το. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι, όπως όλα. Πολύ ωραίο. Το σκετσάκι ποιο το σκέφτηκε. Μα είναι αληθινή ιστορία. Το σκετσάκι είναι αληθινή ιστορία, παιδιά. Τον Κώστα τον παρατούσαν συνέχεια οι πρώην του. Και αυτό είναι πηγή έμπνευση για όλους μας το ότι τον παράτησα να βγάλει. Έχουν γραφτεί για τις. Γι' αυτό έλεγες πως μ' αγαπούσες, έλεγες κτλ. Όλα τα κορίτσια λέω. Όλα τα τραγούδια είναι γραμμένα για. Είναι πάνω του γραμμένα. Ιστορίες έτσι με γυναίκες. Αχ, τι πάθαμε. Είδατε τι κάνουμε. Και τώρα αισθάνομαι και άσχημα εγώ τώρα είμαι μοναδική εδώ πέρα. Κατάλαβες. Όχι, ευτυχισμένη πράγμα. Πάντως ο Κώστας είναι. Ελεύθερος. Όχι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα σου βρούμε μία από τη Χαλκίδα, Κώστα. Βεβαίως. Ε? Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα είναι παραθαλάσσια. Θα έχει πρίκα να βλέπεις και θάλασσα. Κοντά είναι από την Αθήνα, έτσι. Έτσι καλέ, μπαμ. Ούτε μία ώρα. Δύο βήματα είμαστε, είσαι καλά, μια χαρά. Ωραία, τα πάμε τα προσωπικά μας. Τα προσωπικά μας, ναι. Θα πω, πολύ προσωπικά δεν έχουμε πει γιατί θα έρχονται σε λίγο και οι ερωτήσεις των Shockers. Βέβαια. Το οποίο είναι το πρώτο official. Shockers. Παιδιά, έχω σοκαριστεί. Ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Φτιάχτηκε μια ομάδα, Shockers, η οποία είναι το πρώτο official group σε όλη την Ελλάδα σε ραδιόφωνο. Θέθηκε με αγάπη από παιδιά. Σημαντικό και καλή αρχή και να. Ευχαριστούμε και μας στηρίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα έρθουν σε πάρα πολύ λίγο. Πείτε μας λίγο καλοκαιρινά σχέδια και ευχές για το καλοκαίρι 2015. Ήρθατε από Μύκονο, τα μαρτυράω εγώ όλα. Είμαστε παντού σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα το έχουμε αναρτήσει στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι. Μέλισσες είναι η επίσημη σελίδα. Στο Instagram το είδαμε πάρα πολύ. Και ναι, Twitter και σε όλα τα social media. Οπότε, αν κάποιος θέλει να δει, μπορεί να τσεκάρει αν θα πάμε κάπου εσείς κοντά. Εσείς οι ίδιοι χειρίζεστε Facebook, Instagram, όχι, Twitter κτλ. Όχι, δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε αυτό. Έχουμε κάποιους κρυφούς συνεργάτες οι οποίοι κινούν τα νήματα στο κυβερνοχώρο. Όχι, δεν είναι τόσο, τόσο πολλά άτομα να διαχειριστούν ένα προφίλ, μια σελίδα. Ναι, μας εκπροσωπεί ο μάνατζερ μας ο Γιάννης Κουτράκης, αυτό το πανέμορφο αγόρι που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα λάπτοπς και δουλεύει σκληρά για μας. Παρ' όλα αυτά μας εκφράζει ό,τι και να πει, οπότε είναι σαν να τα γράφουμε εμείς. Ετοιμάζετε νέα πράγματα? Πόσο πιο νέα θα μου πεις? Μετά την περιοδία, όντως έχουμε στο μυαλό μας να ολοκληρώσουμε το δίσκο μας που τόσο καιρό παλεύουμε. Ένα από τα καινούργια μας τραγούδια είναι και το «Δε με νοιάζει» και ετοιμάζουμε βέβαια και πολλά άλλα τραγούδια από πόνο. Πέφτουν φτιαγμένα ιδέες, με υδρότα και αυτό. Ναι, ναι, brainstorming χαμός. Να υποθέσω ο τίτλος «Δε με νοιάζει», το αφιερώνεις στον Παντελή. Εννοείται. Ναι. «Δε με νοιάζει», πάρ' την κάτι μου θες, έτσι. Με αγαπάει, γαμώ το. Αγαπημένα μωρέ είστε. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ τους αγαπούνται αυτοί οι δύο. Έτσι, κάνα καυγά ρίχνουμε που και που. Όχι, είμαστε ήπιον τόνων γενικά, τσακωνόμαστε, αλλά πολύ πολιτισμένα. Δεν πέφτει μπιπ, δεν ξέρεις, είναι όλα πολύ. Όμως εσύ δύο, έχω μάθει εσύ δύο το πρωί. Κάπως έτσι, ρε παιδιά. Κάτι ώρα, πώς την παλεύετε, ρε παιδιά, αλήθεια δηλαδή. Εκεί δεν έχω ύπνο. Βρισκόμαστε περίπου 6.30. Για να ξεκινήσουμε, φίλε. Πίνετε καφέ 6.30 ώρα. Ναι. Εγώ δεν πίνω τίποτα. Εσύ έρχεσαι έτσι κατευθείαν. Ναι. Βρίζει εμένα που δεν τη έχω παραγγείλει καφέ. Ξυπνά σε 6. Την ώρα που κοιμόμαστε εμείς. Εμείς ξυπνάμε, εσείς πάτε για ύπνο εκεί.
Έχετε κουραστεί λίγο από αυτό? Το πάμε ανάποδα. Απλά έχουμε και κάνει τη νύχτα μέρα. Οπότε είναι ανάποδο το ωράριο. Οπότε διακοπές πάτε? Όχι. Όχι. Για λόγο. Γιατί δεν είμαστε το καλοκαίρι που όλοι πάνε διακοπές. Εμείς έχουμε το πιο high season. Δηλαδή έχουμε τις περισσότερες υποχρεώσεις. Σωστά. Οπότε, αν βρούμε λίγο χρόνο Σεπτέμβριο ή Μάιο, εκεί που είναι λίγο νεκρή. Οι καλύτερες διακοπές είναι στο Σεπτέμβριο, όλοι αυτό λένε. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Απλά πάντα υπάρχει το άγχος ότι μπορεί να προκύψει κάτι. Και αυτό είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Οπότε, αυτό συνήθως δεν σε αφήνει να αφαιθείς πάρα πολύ στις διακοπές. Δηλαδή, και εμφανίσεις να μην έχουμε, μπορεί να προκύψουν κάποια άλλα έξτρα τα οποία να είναι για να αφορούν δισκογραφικά ή κάτι τέτοιο. Οπότε, να έχουμε πάλι. Έχετε χρόνια δηλαδή να πάτε διακοπές, από ό,τι κατάλαβα. Με την έννοια διακοπών. Ναι, διακοπές, καλοπέ. 5-10 ημερών, ας πούμε, ναι, έχουμε πολλά. 10 ημέρες, πω. 10 ημέρες είναι ενέργεια κανένα. 10 ημέρες, άστα. Αλλά και 5 πραγματικά θα ήθελα να το ζήσω αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ερωτήσεις των Σόκερς. Από το group Τσοκαφέ με 104,8. Από πού πήρατε το όνομά σας? Πώς ήρθε η έμπνευση? Από τα έντομα. Πιανού ήρθε η έμπνευση? Μάλιστα. Παντελή, μπορείς να πεις αυτή την ιστορία? Νομίζω ότι διηγείς. Παντελή, θα τα πει το καλύτερο. Καλησπέρα, είναι η αγαπημένη μου ερώτηση αυτή. Έχω μάθει να απάντησε απ' έξω. Ωραία. Πάρουμε από κάποιο YouTube. Όχι, όχι, αφήστε με να το ξαναπώ. Πες το. Το 2008 προς τα τέλη, καθώς ψάχναμε όνομα, είχαμε πάει σε ένα ρακομελάδικο στο Θησίο και εκεί που ψάχναμε για όνομα πέρασε ένας πλανώδιος πολιτής με γιού με δύο βάζα μέλι στο χέρι και είπε το πιο γλυκό μέλι από τις καλύτερες μέλισσες. Αλήθεια. Λέμε, τώρα αυτό. Τι είπε ρε το άτομο, τι μέλισσες, αυτό είναι το όνομα. Όπου ψάχναμε και όνομα. Ναι. Μετά. Ευτυχώς που πουλούσε μέλι δηλαδή και δεν πουλούσε τίποτα άλλο. Ναι. Να χαιρόμαστε γι' αυτό. Ναι. Ευτυχώς, παιδιά. Ευτυχώς δεν κρατούσε επιτόγυρα ή. Α, το έχουν πει κι άλλοι. Εντάξει, του αντιγράφω. Και ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης νομίζω είχε πει ευτυχώς που δεν ήταν βοθρατζής γιατί θα είχατε ονομαστεί κουράδες. Το έχει πει. Πολλά έχουμε δει από πλανώδεις που μπορούν να κρατάνε. Από φακούς, από μέχρι πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι ήρθε ξαφνικά το μέλισσες. Ωραίο, ωραίο. Εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, ποιο ξένο τραγούδι θα θέλατε να διασκευάσετε και δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα? Αυτός εδώ, ο Κώστας τα κάνει αυτά. Ξένα τραγούδια έχουμε. Το τσάνταλι. Έχουμε. Τσάνταλι. Τσάνταλι. Ξένα τραγούδια από ό,τι είδατε και στο playlist έχουμε πάρα πολλά. Και γενικά μας αρέσουν πάρα πολύ και έχουμε όλοι επιρροές από ξένα συγκροτήματα. Όχι, το οποίο θα περιλάμβανε. Θα μπει και στο album, ας πούμε. Να μπει και στο album. Κάναμε πρόσφατα μια διασκευή του τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου. Το Honeymoon Song, αλλά σε εκτέλεση των Beatles. Ναι. Οπότε αυτό ήταν ένας από τους καημούς μας. Η κλασική μουσική, παλιά Beatles, έχουμε δει κατά καιρούς. Κλασική rock, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι καταβολές μας είναι αυτές. Ακούγαμε ξένα περισσότερο, μη σου πω μόνο ξένα. Και κυρίως rock, hard rock μπάντες όπως Deep Purple, έπειτα και poser μπάντες όπως Bon Jovi και τέτοια. Nirvana νομίζω από αυτή τη σκηνή περάσαμε πολύ λίγο, αυτός είναι λίγο Pearl Jam και λίγο Alice in Chains, ναι. Μα παπά, συνεχίζει να λέει παπά, τι θέλεις παιδί μου εσύ? Τα γκρέμισαν όλα, η σκηνή του Seattle κατέστρεψε το poser. Βγήκαν εκεί που ήταν όλοι ωραίοι, κομμωτήρια, ρούχα, προσεγμένα, πέτσινα, κρόσια να κρέμονται. Βγήκαν οι γύφτοι. Βγήκαν οι άπλητοι με τα μαλλιά. Ότι και καλά, απλή και άμεση. Και καταστρέψανε όλη τη σκηνή με Σιντερέλα, από Τζόβι, White Lion, Twisted. Είναι μεγάλο ποσέρα. Ο Παντελή όπω βλέπετε. Κοιτάξτε, βολάει την κορδελίτσα του, τα μαλλιά στην αγορά. Μην το πάρει κατά, παιδί μου, κάτι θα γίνει. Θα το φτιάξω. Βέβαια, εμεί ξεκινάμε οι πιο φλόροι όλων, οπότε δεν έχει σημασία ότι και να ακούγαμε από αυτά. Λοιπόν, για συνεργασίε έχει να κάνει η επόμενη ερώτηση. Με ποιον δεν θα συνεργαζόσασταν όμω από την πλευρά? Με ποιον δεν θα κάνατε συνεργασία? Διαβάζω όπω το. Και με ποιον θα κάνατε, οπότε είναι απλή ερώτηση. Είναι ότι δεν σκεφτόμαστε ποτέ αρνητικά. Δηλαδή δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο. Μπορεί να. Ξέρω την Ελένη Λουκά, ξέρω. Μπορεί να μην συνεργαζόμαστε. Αν και μπορεί να έχει και ενδιαφέρον. Στον χώρο δεν υπάρχει. Μέχρι και Παντελίδη. Δηλαδή, εφηθόδη. Ωραία, άστη Λουκά. Ρε παιδιά, έχουμε πει πολύ. Μα μέχρι και Παντελίδη είπαν σήμερα τα παιδιά και τους χάρηκα πάρα πολύ. Και Παντελίδη και συνεργαστήκαμε και πρόσφατα. Ναι. Δεν θα λέγαμε όχι αν κάτι πραγματικά έχει ουσία να γίνει. Δηλαδή, αν δεν έχει ουσία να γίνει και αν δεν ταιριάζει αυτό το πάντρεμα που θα. Όχι, κάτι για να γίνει, απλά για να γίνει. Ναι, δεν θα το κάναμε αυτό. Ωραία, και με ποιον ποια ήταν η αγαπημένη σας συνεργασία μέχρι σήμερα? Έχουμε περάσει πολύ καλά. Σε μαγαζί.
σε μαγαζί, φαντάζομαι, γιατί... Έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά με, Οικονομόπουλο, με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που είναι πολύ καλό παιδί. Θεός, και... ναι. Αλλά και με όσους έχουμε συνεργαστεί, μας έχουν δώσει πράγματα και... Δηλαδή και με την Έλληνα Παπαρίζου και με το Σάκη Πλούταρχο. Εγώ γιατί νομίζω ότι με όποιον και να συνεργαστείτε, τους μεταδίδετε ένα κλίμα ενέργειας, ένα κλίμα χαράς, ένα κλίμα είστε διαφορετικό. Καλά. Εγώ αυτό βλέπω. Πολύ ωραία ήταν επίσης με τον Αντώνη το Ρέμο που έγινε πολύ πρόσφατα και θα γίνει και το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μαζί στην Βίλη Αξιού. Δεν ξέχνω το πόσο χαμηλών τόνων φαίνεστε, ενώ στα Shock Night τότε στο Shock FM 100,8, το τι γέλιο κάναμε. Ήταν πολύ ωραία. Που έκανε ο Παπακοσταντίνος αυτός, εγώ Σόμπολο. Ήτανε... Πραγματικά είμαστε ηλίθοι από το... μέχρι το κόκαλο, οπότε... οπότε αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σταματήστε. Πόση σημασία έχουν για εσάς τα βραβεία, φαντάζομαι. Τα VMA. Μπορεί... προφανώς γι' αυτό το γράψαν τα παιδιά μας. Κάθε φορά που είναι να παρουσιαστούμε στα βραβεία, δεν σκεφτόμαστε το πόσο σημαντικό είναι να παίρνει κάποιος το βραβείο. Λίγο μας συνεπέρνει αυτός ο πυρετός, τι πρέπει να ετοιμάσουμε, τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα. Οπότε δεν σκεφτόμαστε τη στιγμή πραγματικά που θα πάρει το βραβείο. Αλλά νομίζω ότι τώρα που το βλέπω πιο αποστασιοποιημένα, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να ανταμείβεσαι για τον κόπο σου. Πραγματικά. Οπότε, ό,τι βραβείο και να είναι αυτό και από όποιον και να το πάρει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για. Πόσο αντικειμενικά θεωρείς ότι είναι τα βραβεία? Δεν ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τώρα η λέξη αντικειμενικά στο χώρο μας είναι λίγο... Πολύπλοκη. Είναι λίγο παράξενο. Το καταλαβαίνω, απλά ο κόσμος είναι εκτός της δουλειάς, εκτός αυτών των πραγμάτων. Ειδικά συγκεκριμένα βραβεία έχει να κάνει με το κοινό που ψηφίζει. Οπότε για το κοινό συγκεκριμένο είναι προφανώς αυτά τα αποτελέσματα απόλυτα αντικειμενικά. Αν έχουν π.χ. σαρώσει Boys & Noise ή κάποιοι άλλοι που έχουν ένα κοινό συγκεκριμένο που είναι μια χαρά τα παιδιά. Που παίρνουν και ψηφίζουν. Δεν λέω, ναι, εννοώ ότι τους αγαπάμε και τους πραγματικά τους εκτιμούμε. Είναι μια χαρά σε αυτό που κάνουν. Τα βραβεία θα πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος ή να ψηφίζουν κάποιες επιτροπές οι οποίες θεωρούν κάτι διαφορετικό από ό,τι ψηφίζουν. Νομίζω ο κόσμος, ναι, δεν είναι πραγματικά όλο το άλλο μπορεί να κρύβει και συμφέροντα από πίσω και να... Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, άμα όσο πιο λίγοι είναι αυτοί που ψηφίζουν σε κάτι, τόσο πιο πολύ... Λάθος μπορεί να είναι αυτό. Σωστό. Εντάξει, το καλά, δεν ξέρω κιόλας. Υπάρχουν απόψεις. Λοιπόν, και να πούμε ευχές για το καλοκαίρι του 2015 με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, με ό,τι συμβαίνει. Ήτανε λίγο δύσκολα οι προηγούμενες μέρες. Δύσκολο καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν είμαστε όλοι μαζί και πολεμάμε για τον ίδιο σκοπό, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσουμε. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να είναι κοντά στη μουσική, κοντά στους αγαπημένους του καλλιτέχνες. Εγώ αυτό τουλάχιστον βλέπω. Αυτό και το είδαμε και εμείς και αυτές τις μέρες που παίζουμε. Το παρατηρήσαμε όντως. Αυτές τις δύο εβδομάδες που γίνεται ό,τι γίνεται, κάποια live μεταφέρθηκαν, κάποια live έγιναν και αυτά που έγιναν είδαμε πραγματικά ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχει ανάγκη ο κόσμος. Και ήρθε και ο κόσμος και πέρασε και πολύ καλά. Πρέπει να ξεχαστεί ο κόσμος. Λοιπόν. Πάντα η μουσική είναι μέσα στη ζωή μας. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα αφήνουμε αυτά. Δηλαδή πραγματικά τα προβλήματα. Ναι, ακριβώς. 60€, 60€. Λοιπόν, εντάξει, το αλλάξαν αυτό. Αγαπάμε μέλισσες πάρα πολύ, στηρίζουμε μέλισσες. Εμείς πάρα πολύ. Εμείς αγαπάμε σοκ περισσότερο. Να κοιτάξουμε την κάμερα, να τραγουδήσετε κάτι, τώρα να το αφιερώσετε στο Κινέζο, σοκ. Το Κινέζο. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Μόλις τελειώσα τη δουλειά, είμαι τόσο κουρασμένος, αλλά είναι η γιορτή σου. Σαν καλός φίλος πρέπει να έρθω, έστω και για λίγο από το μαγαζί σου. Αυτά παιδιά, νομίζω ότι αυτό είναι. Σοκ FM, μόνο Σοκ FM. Σοκ FM 104 και 8, κύριε και κύριοι. Στην... Κάτσε ρε φίλε, κάνω cue τώρα εδώ πέρα για να το βλέπετε. Φινάλε, πάμε. Σοκ FM 104 και 8, ο καλύτερος σταθμός της Ελλάδας. Μην πω στον κόσμο. Σοκ FM, γιατί παίζεις μέλισσες, έτσι. Καλύτερος.